Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Περιθώριο 7 εργάσιμων ημερών έως την 31 Δεκεμβρίου έχουν πάνω από 450.000 εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να κλειδώσουν διεκδικήσεις αναδρομικών για τα κομμένα δώρα τους. Μετά την απόφαση βόμβα του 6ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικές τις σχετικές περικοπές του 2012 και ως ότου αποφανθεί επί του θέματος η ολομέλεια του ΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν να διεκδικήσουν με μία αίτηση τα αναδρομικά τους από το 2016 έως και σήμερα. Η κίνηση αυτή αφορά μόνο όσους δεν έχουν κινηθεί μέχρι σήμερα δικαστικά και οι οποίοι το 2010 είχαν μεικτό μισθό έως 3.000 ευρώ. Σε θέση μάχης βρίσκονται οι επενδυτικές εταιρείες ακινήτων αλλά και άλλα funds για τα ελάχιστα καλά επαγγελματικά ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί, όπως φαίνεται και από τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτό το διάστημα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 5 ακινήτων φιλέτων μισθωμένων κατά βάση σε πολυεθνικές που ανήκαν στην Babis Vovos Διεθνής Τεχνική και τα οποία πωλούνται από την Alpha Bank. Παράγοντες της αγοράς πάντως επισημαίνουν πως αυτοί που έχουν το πάνω χέρι είναι αυτοί που διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα σε μια ρηχή αγορά όπως είναι η ελληνική. Βουτιά της τάξης του 8% σημείωσε χθες Τρίτη η τιμή του αργού πετρελαίου, φτάνοντας σε χαμηλό 15 μηνών, καθώς οι ΗΠΑ και Ρωσία συνεχίζουν να αντλούν ρεκόρ ποσοτήτων πετρελαίου παρά τις προειδοποιήσεις για μείωση της διεθνούς ζήτησης. Τώρα στη χώρα μας η επέλαση του χιονιά σε συνδυασμό με την εορταστική περίοδο, η οποία πλησιάζει, οθούν τους καταναλωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης, αντισταθμίζοντας εν μέρη την χασούρα που κατέγραψε ο κλάδος κατά τους φθινοπορεινούς μήνες, όπου η καλοκαιρία έσωσε τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά χτύπησε τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Ανωδικά κινείται χρήμα τη τριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα τη συνεδρίαση με τον γενικό δικτυμόνα και μέσα 626,80 μονάδε, καταγράφοντα κέρδη 0,24% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερε ειδήσει στο insider.gr.